Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τα πιο πορτοκαλένια και αφρά τα κουλουράκια που υπάρχουν. Είναι η πιο εύκολη και γρήγορη συνταγή που μπορείτε να φτιάξετε. Με λίγα υλικά, το πρώτο υλικό που φαίνεται και από τον τίτλο, που είναι το πορτοκάλι, και συν 5 μόνο άλλα υλικά. Στο σύνολο είναι 6 υλικά πλάθονται σε δευτερόλεπτα χωρίς να σπάνε ή διαλύονται. Πολύ γρήγορη συνταγή, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω χρησιμοποιήσει δύο πορτοκάλια που ζύγιζαν 400 γραμμάρια με τη φλούδα. Όταν αφαίρεσα τη φλούδα ήταν 300 γραμμάρια. 1 αυγό, 150 γραμμάρια σπορέλαιο ή μισή κούπα των 250 ml. Και αυτό είναι το κύριο υλικό που τα κάνει απίστευτα μαλακά και αφράτα. Έτσι μένω για μέρες. 1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό 200 γραμμάρια. 250 γραμμάρια ζάχαρη. Αυτή η ποσότητα ζάχαρης δεν κάνει πολύ γλυκά κουλουράκια δίνει τη γλύκα όσο έχει ένα αγοραστό τσουρέκι. Αν όμως το θέλετε πιο γλυκό για εσάς ή για τα παιδιά σας, μπορείτε να προσθέσετε έως 350 γραμμάρια ζάχαρη. Βέβαια αυτό είναι και θέμα γούστου. Προσωπικά ειδικά για πρωινό με τον καφέ μας δεν τα θέλουμε πολύ γλυκά. Για ευκολία εγώ τα πολτοποιώ με τη Ο καθένας όμως όπως μπορεί. Αν έχετε ένα μικρό πολυκόφτη μπορείτε να πολτοποιήσετε μόνο τα πορτοκάλια, τα προσθέτε με τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύετε με ένα σύρμα. Αν όμως δεν έχετε κάτι για να πολτοποιήσετε τα ποτοκάλια, τότε δεν πειράζει, θα πάρετε μόνο το χυμό τους. Όλα τα υλικά θα τα βρείτε γραμμένα κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Θα σας τα γράψω αναλυτικά και με κουπές ή κουταλιές. Τα υγρά μας υλικά είναι έτοιμα, τώρα θα προσθέσουμε το αλεύρι θα χρειαστούμε 950 γραμμάρια με 1 κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Αν όμως δεν έχετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τότε μπορείτε και με απλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα προσθέσετε επιπλέον 15 γραμμάρια baking powder ή ένα φακελάκι. Ή θα γεμίσετε 2 γεμάτα κουταλάκια γλυκού. Θα το δείτε και με το μάτι προσθέτοντας σιγά σιγά το αλεύρι. Μην το προσθέσετε όλο με τη μία. Θα ανακατεύετε μέχρι να πιει όλο το αλεύρι και μετά θα προσθέτετε σταδιακά μέχρι να δημιουργήσετε μια εύπλαστη και μαλακιά ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια. Θα το δείτε και μόνοι σας ανακατεύοντα με το χέρι. Όπως βλέπετε η ζύμη μας είναι έτοιμη. Θα δοκιμάσετε αν πλάθετε και να μην κολλάει στα χέρια. Αν κολλάει θα προσθέσετε άλλο λίγο αλεύρι. Πάμε να τα σχηματίσουμε στην επιφάνεια εργασίας ή στο πάγκο μας. Από εδώ και πέρα, μπορείτε να ζητήσετε και βοήθεια, ειδικά τα παιδάκια σας, είμαι σίγουρη, θα τα απολαύσουν πολύ. Αν έχετε ζυγαριά, τότε θα ζυγίσετε περίπου 30 γραμμάρια το καθένα. Δεν τα προτιμώ μεγαλύτερα, γιατί μετά δεν θα μοιάζουν με κουλουράκια περίπου στο μέγεθος ενός καριδιού. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτά τα κουλουράκια τριπλασιάζονται. Βγαίνουν πολύ αφράτα και πάρα πολύ φουσκωτά. Γι' αυτό να τα κάνετε μικρά και να υπολογίσετε ότι θα τριπλασιαστούν σε μέγεθο. Η συνταγή συνολικά βγάζει περίπου 55 με 60 κουλουράκια, εξαρτάται από το μέγεθος που θα τα φτιάξετε. Αν θέλετε να δοκιμάσετε αρχικά τη συνταγή, μπορείτε να μειώσετε στο μισό τα υλικά. Έτσι θα σας βγουν περίπου 30 κουλουράκια. Μπορείτε να σχεδιάσετε ό,τι σας αρέσει. Είναι πολύ εύπλαστη ζύμη και δεν σπάει καθόλου όταν την ανοίγει. Μπορείτε να δώσετε το επιθυμητό σχήμα. Και έτσι συνεχίζετε με τη σειρά μέχρι να τελειώσετε. Θα χρειαστούμε ένα ταψάκι για το ψήσιμο. Κάτω βάζουμε αντικολλητικό χαρτί και βάζουμε σε σειρά τα κουλουράκια αφήνοντας αρκετό κενό ανάμεσα. Περίπου 1,5 με 2 δάχτυλα. Είναι πολύ σημαντικό για να μην κολλήσουν και χαλάσει το σχήμα τους. Σε ένα μπολ προσθέτουμε έναν κρόκο αυγού, 1,5 κουτάλι σούπας γάλα, ανακατεύουμε καλά. Το αυγό και το γάλα κάνει δύο πράγματα στα κουλουράκια. Πρώτον, δίνει ωραίο γυαλιστερό και χρυσαφένιο χρώμα. Και δεύτερον, τα διατηρεί μαλακά απ' έξω. Αν θέλετε τραγανά απ' έξω κουλουράκια και μέσα αφράτα, τότε μην τα λείψετε με αυγό. Ψήνουμε προθερμασμένο φούρνο αντιστάσεις στους 180 βαθμούς για περίπου 25 λεπτάκια. Βασικά μετά από 15 λεπτά θα τα προσέξετε γιατί μπορεί να πάρουν και γρήγορα χρώμα. Εξαρτάται από τον φούρνο σας. Θα τα προσέξετε μέχρι να πάρουν ωραίο και χρυσαφένιο χρώμα. Εγώ τα ψήνω πάντα μεσαία σχάρα. Αν τα ψήσω σε πιο χαμηλή σχάρα στο δικό μου φούρνο καίγονται. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από το δικό σας φούρνο. Επίσης τα πρώτα 15 λεπτάκια δεν πρέπει να ανοίξουμε καθόλου τον φούρνο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει περίπτωση να ξεφουσκώσουν ή να μην φουσκώσουν καθόλου. Μόλις ψηθούν αφαιρούμε κατευθείαν από τον φούρνο. Δεν πρέπει να τα αφήσετε μέσα στον φούρνο γιατί σίγουρα θα καούν. Ή μπορείτε να αφήσετε την πόρτα ανοιχτή για να κρυώσει. Τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς και μετά είναι έτοιμα να τα απολαύσετε. Και εδώ αγαπητοί φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και τη σημερινή μας συνταγή. Αν σας άρεσε για να βοηθήσετε στην προσπάθειά μου, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Επίσης, να το κοινοποιήσετε με τους φίλους σας για να το δοκιμάσουν και αυτοί. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση σας δοκιμάσουν.